Και επειδή βλέπουμε και στο πρωτοσέλιδο της Αυγής, το έχουμε σχολιάσει από το πρωί, αριστερά ή δεξιά, οικουμενική σούπα τέλος. Άρα θα πρέπει να ενδεχομένως, έτσι όπως το παρακολουθούμε, να γίνει ένα μεγαλύτερο ξεκαθάρισμα προς τα που θα κινηθεί ο καθένας. Δηλαδή, αν ο κύριος Μητσοτάκης αποπειραθεί να κινηθεί προς το κέντρο, που αυτή τη στιγμή και ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε τέτοιες κινήσεις, τι ισορροπίες ή ποια επιλογή θα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ να κινηθεί πιο αριστερά? Εγώ δεν βλέπω καμία μετακίνηση του κυρίου Μητσοτάκη προς το κέντρο. Καλά, πρώτη μέρα είναι. Έχετε και 100 μέρες ακόμα, όπως δήλωσε, για να ολοκληρωθεί, να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες συγκρότησης του κόμματός του. Ναι. Εγώ αντίθετα βλέπω πάλι από τον κυρίαρχο λόγο της αξιωματικής αντιπολίτευσης έναν ακρεφνή νεοφιλελεύθερο λόγο. Και έχει φανεί και από τον τρόπο του αντιπολιτεύεστε. Για παράδειγμα, άκουγα και τον κύριο Γρηγοράκο πριν που έλεγε τα μνημονιακά, αντιμνημονιακά και για μετατοπίσεις και εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ. Πού ήταν η αντιπολίτευση όταν συγκάλεσε σύσκεψη πολιτικών αρχηγών για να βγει ένα κοινό πόρισμα και να πούμε ένα όχι σε καμία μείωση των συντάξεων όλα τα κόμματα? Τότε με την αύξηση που οι εργοδότες συμφώνησαν των εισφορών για να σωθούν και οι επικουρικές συντάξεις. Mm. Δεν θέλανε. Γιατί θα έρθει, λέει, η ανάπτυξη και όταν πληρώνει ο εργοδότης εισφορές, δεν γίνεται, είναι αυτό ανάγχωμα στην ανάπτυξη. Μην πάμε πάλι εκεί, κυρία Βάκη. Θέλω λίγο να σταθούμε, γιατί αυτά τα είπαμε και νωρίτερα. Ναι, θέλω λίγο να σταθούμε στο αν αυτό λεπτό που λέει ο κύριος Γρηγοράκος, ότι είναι ένας σκληρός αντίπαλος ο κύριος Μητσοτάκης, θα βάζει και σε μια άλλη διαδικασία. Ο κύριος Γρηγοράκος να δει τις διαδρομές ότι αυτή τη στιγμή το παιχνίδι κρίνεται και στην Ευρώπη. Τα κόμματα του κυρίου Γρηγοράκου, τα σοσιαλδημοκρατικά, που είχαν ένα σφιχτό εναγκαλισμό με τον νεοφιλελευθερισμό, μετακινούνται σταδιακά τρία κλικ αριστερά. Και το παιχνίδι σήμερα είναι με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις. Θα είσαι με τη Δημοκρατία, με το Κοινωνικό Κράτος ή θα είσαι με το Σόιμπλε? Ναι. Έτσι, όταν λοιπόν έχεις και μία τρόικα εδώ εσωτερικού, διότι ισχύει αυτό, και οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται να στηθεί πάνω στα ερείπια ένα κοινωνικό κράτος, να υπάρξει μία πρόνοια για ασθενείς στρώματα και χρησιμοποιούν όλα τα προσχήματα για να το τορπιλίζουν, αυτό να μας απασχολεί σοβαρά. Κύριε Ζαραγούνη, τι λέτε για να προλάβουμε να ξαναμιλήσει το ή νεοφιλελευθερισμός?